Περισσότεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο 12 Οκτωβρίου του 2024. Δεν κάναμε λάθος στην ημερομηνία. Ούτε το μη, δεν είπαμε Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε φυσικά την ορθογραφία της λέξης, αλλά μερικές φορές μπορεί εν τη ρήμη του λόγου να πούμε. Λοιπόν, κατήλθομαι εκ του όρους υπόψη ότι όταν πήγα στον Πόντο πρώτη φορά, λέω, πού είναι ο Τάδε, ρώτησα κάποιους εκεί τους ελληνόφωνους. Λέει, πήγες όρος. Μα λέω, είμαστε στο όρος. Λέει, πώς είμαστε στο όρος, λέει, αφού είμαστε, λέει, στα ανοιχτά. Μα τι εννοείς. Όρος, στον Πόντο οι ελληνόφωνοι της Τόνιας θεωρούν το δάσος. Εν πάση περιπτώσει, κατεβήκαμε από τα βουνά, θα εξημερωθούμε και πάλι. Μπαίνουμε σιγά σιγά, σήμερα είναι η τελευταία μέρα στο χωριό, από αύριο στην Αθήνα μπαίνουμε σιγά σιγά στους κανονικούς ρυθμούς, ελπίζω Θεού θέλοντος και υγείας επιτρεπούσης. Λοιπόν, έχω να κάνω δύο πολύ σημαντικές παρατηρήσεις, πολύ σημαντικές, και εδώ τα έχουμε πει εδώ, ξέρω ότι ορισμένοι θέλετε να συμπεριφερόμαστε οπαδικά, αλλά αυτό, ξέρετε, σκοτώνει τη σκέψη, την κριτική σκέψη του Έλληνα γενικώς, το να συμπεριφέρεσαι οπαδικά σε όλα τα θέματα, ακόμα και τα αθλητικά, πόσο μάλλον στα πολιτικά και στα εθνικά θέματα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τις εξελίξεις που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων, εμείς θα τις παρουσιάζουμε με αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη. Χθες τελείωσε η άσκηση Rammstein Flag 2024. Έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από όσο ξέρω. Είναι η μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση που γίνεται σε νατοϊκό έδαφος του ΝΑΤΟ, η μεγαλύτερη. Τώρα αυτά συμμετείχαν F-35, Eurofighter, Gripen, Mirage, Rafale. Με βάση την Αντραβίδα, έγινε την αεροπορική βάση της Αντραβίδας. Αυτά δεν είναι σημαντικά κατά την άποψή μου. Το ότι επιλέχθηκε η Ελλάδα είναι σημαντικό. Είναι ένα μήνυμα πολιτικό. Το εξαιρετική σημασία κατά την ταπεινή μου άποψη είναι το εξής γεγονός. Ξέρετε, η Τουρκία δεν καταθέτει σχέδια πτήσης εδώ και δεκαετίες. Η χώρα που στα όρια του FIR, η κάθε χώρα ζητά από οτιδήποτε υπτάμενο αντικείμενο πετάει στον αέριο χώρο να καταθέτει σχέδια πτήσης, διότι στην ουσία είναι ο τροχονόμος του αέρα, του αεροπορικού χώρου, η Ελλάδα όσον αφορά το δικό της FIR. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα για τα στρατιωτικά αεροσκάφη, λέει ότι αυτό το δικαίωμα το έχεις μόνο για τα αεροπορικά και δεν καταθέτει σχέδια πτήσης. Δεν κατέθεταν όμως μέχρι τώρα και τα αμερικανικά αεροσκάφη,
Και η Τουρκία έλεγε, να, αφού δεν καταθέτουν και οι Αμερικανοί, παρά πει ότι έχω δίκιο. Τι έγινε σε αυτή την άσκηση? Σε αυτή την άσκηση δέχτηκαν να καταθέσουν όλες οι χώρες σχέδια πτήσης, εξ όσων γνωρίζουμε. Πάντως σίγουρα δεν δέχτηκε να καταθέσει η Τουρκία. Έκανε προσπάθειες μέσω, επειδή έχει ισχυρές προσβάσεις στο ΝΑΤΟ, ο νούμερο 2 στο ΝΑΤΟ είναι Τούρκος, έτσι. Μέχρι και αυτό το καταφέραμε, σε εισαγωγικά. Δεν τα κατάφερε, έκανε δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων, δεν τα κατάφερε και τελικά αποχώρησε. Αυτή η αλλαγή στάσης, ιδιαίτερα των συμμάχων, ιδιαίτερα των ΗΠΑ της Αμερικής, πιθανόν κάτι να σημαίνει, το κρατάμε. Επίσης, σίγουρα κάτι σημαίνει το ότι ήρθε η Ramstein Flank στην Ελλάδα. Όπως επίσης νομίζω ότι γίνεται και μια άσκηση νέμεσης, αν δεν κάνω λάθος. Ανατολικά της Κρήτης, εκεί στο τουρκολιβικό μνημόνιο που συμμετέχει η Ελλάδα, η Γαλλία, η Κύπρος και τα λοιπά, και η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Έτσι, και αυτή έχει τη σημασία της. Και ένα δεύτερο γεγονός που είναι εξαιρετική σημασία, θα το δούμε και παρακάτω, είναι η συμμετοχή ελληνικών αεροσκαφών, 2 F-16 στην άσκηση της Κυπριακής Εθνοφρουράς Ήρης 2024. Το τι σημαίνει η συμμετοχή θα το πούμε παρακάτω, όταν περάσουμε στο θέμα της Κύπρου. Πάντως, αυτά τα δύο να τα συγκρατήσουμε. Είναι εξελίξεις που πιστεύω πάντα, δεν είμαι παρόν στις διαβουλεύσεις, ότι από κάπου άναψε το πράσινο φως και για τη μία και για την άλλη περίπτωση. Ιδιαίτερα για τη δεύτερη, για να είναι εκεί τα ελληνικά F-16, ενώ εκτός Ελλάδας. Και σχετίζονται με τις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Μέση Ανατολή, αλλά και με τα παραστατήματα της Τουρκίας. Είναι και τα δύο ένα μήνυμα στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι πετύχαμε τίποτα, όμως επισημαίνω αυτές τις δύο εξελίξεις που φαίνεται ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση για να εξυπηρετηθούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Τώρα, έχουμε ένα άρθρο της Χαντέφη Ράτ. Η Χαντέφη Ράτ είναι μια δεσποινής κυρία, δεν ξέρω τι είναι, μάλλον εντάξει, να έχει σημασία. Είναι αρθρογράφος στη Χουριέτ και επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, παρακαλώ. Δηλαδή, η Χουριέτ είναι, ας πούμε, ότι είναι το Βήμα, ότι ήταν το Βήμα για την Ελλάδα, τώρα τη θέση σταδιακά την παίρνει η Καθημερινή, που εκφράζουν αυτές οι δύο εφημερίδες τις θέσεις του ελληνικού κράτους, του ελληνικού υπουργείου εξωτερικών, είναι η Χουριέτ για την Τουρκία. Με ώρες κυβερνήσεις, ειδικά τώρα είναι απολύτως ελεγχόμενη από τον Ερντογάν. Εκεί λοιπόν η Χαντέφη Ράτ έγραψε ένα άρθρο και λέει ότι επειδή διαβάσαμε την συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη στην Καθημερινή, όπου είπε ότι η Ελλάδα παραμένει αμετακίνητη στις κόκκινες γραμμές της, ρωτήσαμε, λέει, αφού παραμένει η Ελλάδα αμετακίνητη, τότε αυτός που υποχώρησε είναι η Τουρκία. Τι συμβαίνει λοιπόν με την κατάσταση αυτή? Γιατί επίκειται η επίσκεψη του Φιντάν στην Αθήνα. Τι γίνεται, ποιος υποχώρησε? Και έρχεται η Χαντέφη Ράτ, μίλησε με υψηλόβαθμο διπλωματικό αξιωματούχο και έρχεται να μας πει τις θέσεις της Τουρκίας. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι λέει. Πριν περάσουμε σε αυτό, να πούμε ότι η Γερμανία κόβει επιδόματα και έχει εγκρίνει απελάσεις εξπρές για τους μετανάστες, για τους αλλοδαπούς που δεν έχουν, που διαπράττουν εγκλήματα στη Γερμανία. Απελάσεις εξπρές και κόβει επιδόματα από αυτούς που ζητούν άσυλο ή άδεια παραμονής, δεν ξέρω τι. Πάντως, ήδη με αφορμή και υπό το φόβο της πολιτικής προέλασης της εναλλακτικής για τη Γερμανία, βλέπετε ότι πλέον ακολουθούν πολιτικές Όρμπαν. Μέχρι και η Χάμαλα Χάρις ακολουθεί πολιτικές Όρμπαν για να σταματήσει την προέλαση του Τραμπ στο θέμα το μεταναστευτικό, γιατί εκεί προηγείται, ξέρετε. Το είπα αυτό γιατί δεν βλέπω στη χώρα μας
να γίνεται κάτι για αυτό το θέμα. Δεν βλέπω περιοριστικά μέτρα, ούτε σε καμία περίπτωση. Όλο κρεμόμαστε από τα τέτοια της Τουρκίας μόνο. Συζητάμε με την Τουρκία, η Τουρκία μας δουλεύει κανονικά, κανονικότατα. Ξέρετε, επειδή μπορεί να είμαι στο βουνό, αλλά έκανα και μία μερικές επισκέψεις και απόψε θα κάνω, πήγα στο Σοχό, που είναι μία κομμόπολη, ας πούμε, της επαρχίας, παλιάς επαρχίας Λαγκαδά, του νομού Θεσσαλονίκης, του παλιού νομού. Τα κάναν σαλάτα με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τον Καλλικράτη. Εν πάση περιπτώσει, και μίλησα με ανθρώπους που γνωρίζουν και δικαιούνται να γνωρίζουν ένα-ένα τα χωριά της περιοχής. Επαναλαμβάνω, ένα-ένα. Τι κατάσταση επικρατεί. Ακούστε, σε 10, 15, 20 χρόνια θα υπάρχουν χωριά που θα κλείσουν εντελώς. Τώρα οι μόνες τελετές που γίνονται είναι οι κηδείες. Οι μόνες τελετές, περνάει ένας χρόνος, δύο χρόνος, τρία χρόνια χωρίς καμία γέννηση και έχουμε 50 κηδείες. Και επειδή μίλησα και για τα προβλήματα του κόσμου, δεν υπάρχει κανένας που να τον ενδιαφέρει το θέμα και της Ήπεθρου, που πάει η Ήπεθρος, αλλά και τα προβλήματα των ανθρώπων που ήδη κάνει, κάτι, κάποιοι κάνουν πραγματικά σάλτο μορτάλε, άλμα θανάτου για να παραμείνουν στα χωριά με αυτές τις συνθήκες, εννοώ για αντρόγινα ή και νέους ανθρώπους. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας που να ενδιαφέρεται. Παράδειγμα, ο Σοχός είναι περιοχή καθαρά κτηνοτροφική, αλλά είχε χιλιάδες εγωπρόβατα και χιλιάδες ακόμα και μεγάλα ζώα, γελάδες. Δεν υπάρχει κανένας. Τώρα έχουμε λειψιδρία. Ξέρετε, παλιά υπήρχε το κράτος, η κοινότητα, σε συνεργασία με την Ομαρχία και φρόντιζαν για τα ζώα να υπάρχει νερό. Ήταν φροντίδα του κράτους. Τώρα το κράτος δεν υπάρχει, είναι εξαφανισμένο. Οι άνθρωποι παλεύουν με νύχια και με δόντια, χωρίς βοήθεια, και όχι χωρίς βοήθεια, και με τρικλοποδιές από την κυβέρνηση, που τους κόβει τις επιδοτήσεις για τα ζώα. Οι άλλοι έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους με βάση αυτές τις επιδοτήσεις. Τους κόβει και τα ζώα, ξέρετε, άμα κόψεις το ζώο θέλει 365 μέρες φροντίδα, να είσαι εκεί, να το ταΐζεις. Τι να το ταΐζεις, να κάνεις δάνεια για να το ταΐσεις, εντάξει, ένα χρόνο. Του χρόνου ξανά δάνεια, του χρόνου ξανά δάνεια. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κανένας που να ενδιαφέρεται για την τύχη της αγροτιάς, και μιλώ για γεωργία και ακτινοτροφία. Κανένας. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει, πρέπει να το καταλάβουμε οι Έλληνες. Δεν μπορεί να πηγαίνει η Ελλάδα στον αυτόματο, διότι όταν το βάζει στον αυτόματο γίνεται ό,τι έγινε στα Τέμπη. Πρέπει να αλλάξει, πρέπει να, οι πολίτες πρέπει να κάνουμε κάτι. Και το λέω πραγματικά, με όσο πατάω στη γη, προσπαθώ να πατήσω στη γη όσο το δυνατόν στερεότερα, να μην είμαι θεροβάμων. Πρέπει να αλλάξει αυτή η ιστορία και δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Ξέρετε, στην Αθήνα οι κυβερνώντες, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γίνει βιώσιμη η Αττική. Γι' αυτό βλέπετε προεκτάσεις δρόμους για να είναι βιώσιμη η Αττική. Γιατί εκεί είναι ο κόσμος τους, δεν πάνε παραπέρα. Το πολύ μπορεί να πάνε να κάνουν διακοπές σε κανένα νησί. Ο κόσμος τους και ο ορίζοντάς τους είναι μόνο η Αθήνα, άντε και η Αττική, γιατί και εκεί έχουν κανένα εξωτερικό. Άλλος μπορεί να μένει παρά εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Και ακόμα και αυτά που κάνουν, κάτι δρόμους και τα λοιπά, και για κονόμα γίνεται. Δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα, με βάση τον Ταναμπασίδη που σας διάβασε το άρθρο του, είναι η ακριβότερη χώρα στα διόδια της Ευρώπης. Στην Ευρώπη. Η ακριβότερη, προσέξτε. Δηλαδή, υποτίθεται κάνουμε δρόμους για αναπτυξιακούς λόγους και στη συνέχεια την ανάπτυξη τη φαλκιδεύουμε, γιατί την αρκοθετούμε, γιατί με ακριβά διόδια, πώς θα μεταφέρει ο άλλος τα προϊόντα του για να είναι ανταγωνιστικός. Άρα οι δρόμοι γίνονται μόνο για να κονομάνε οι εργολάβοι και αυτοί που βάζουν τις υπογραφές. Τραγική η κατάσταση, κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν επαναλαμβάνω. Πατώ στα πόδια και το λέω με πλήρη συνέστηση της ισορροπίας και του μέτρου του πράγματος, με πλήρη. Κάτι πρέπει να κάνουμε οι πολίτες για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Εντάξει, για να μην πάμε όπως τα Τέμπη και ξυπνήσουμε κάποια μέρα, αν ζούμε και δούμε ότι δεν υπάρχει Ελλάδα. Η τοπάθεια
υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Τώρα να δούμε τι λέει η Χαντέφυρα. Λέει λοιπόν όλα τα θέματα του Αιγαίου. Λέει εντάξει, λέει ο Ιεραπετρίτης, να πάμε στην οριοθέτηση, ένα μοναδικό ζήτημα. Μα λέει όλα τα θέματα του Αιγαίου με βάση την αντίληψη της Άγκυρας είναι αλληλένδετα. Άρα στη Χάγη μπορούμε να πάμε μόνο πακέτο. Το καταλάβατε, ανώτατος διπλωμάτης στη Χάγη της Τουρκίας. Στη Χάγη μπορούμε να πάμε τα ζητήματα πακέτο. Δηλαδή ποια είναι αυτά τα ζητήματα? Είναι το FIR, σχέδια πτήσης, το 6-10, τα χωρικά ύδατα, κάζους μπέλη, δεν θα δεχόμαστε αυτό, δεν το διαπραγματευόμαστε, ας το πάμε εκεί δηλαδή, ή να υπογράψει η Ελλάδα ότι δεν θα επεκτείνει για να πάμε εκεί, το καθεστώς της αποστρατικοποίησης που θεωρεί η Τουρκία ότι υπάρχει, αυτά, το κυριότερο όλων, μα λέει, τι θα οριοθετήσει ο δικαστής, από πού θα μετρήσει, αφού αυτά τα νησιά που εσείς λέτε ότι είναι δικά σας, εμείς λέμε ότι δεν είναι δικά σας, ότι δεν σας έχουν παραχωρηθεί η κυριαρχία τους με κάποια διεθνή συμφωνία. Πώς είναι δικά σας? Άρα και αυτό πακέτο. Λοιπόν, ακούστε, και το είπε και ο Ερντογάν τώρα, και μάλιστα είπε δύο λέξεις. Λέει, θα τα δούμε τα ζητήματα, λέει, του Αιγαίου συνολικά, και αυτός για πακέτο μιλάει, και λέει με βάση την αρχή της Χακανιέτ, είναι μια λέξη που σημαίνει της δίκαιας μοιρασιάς. Χακανιέτ, αυτή είναι λέξη κλειδί που τη χρησιμοποιεί η τουρκική διπλωματία δεκαετίες τώρα. Τι λέει και ο Ερντογάν? Άρα δεν υπάρχει και εσύ θα πάρεις το 70%, εγώ το 30%. Όχι, Χακανιέτ, μισά-μισά δηλαδή. Δεν μπορεί, λέει, να έχεις εσύ το Αιγαίο να είναι δικό σου όλο. Εδώ υπάρχει λάθος της γεωγραφίας. Με κάτι τέτοια εφευρίσκουν οι Τούρκοι. Σας το λέω αυτά. Μας λέει και για τις, πώς είναι δυνατόν η Τουρκία να καθορίζει αυτή αν είναι τουρκική ή όχι η μενότητα είναι τουρκική, λέει. Και να φροντίσει τους μουσουλμάνους που κατοικούν και τους Τούρκους στη Σαλονίκη, τους Τούρκους όπως λέει η Τουρκία, στη Ρόδο και στην Κο, να τους δώσει, λέει, να τους αναγνωρίζει δικαιώματα, σας πω επακριβώς. Ναι. Όσοι κατοικούν σε Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κο, δεν εμπίπτουν στο μειονεκτικό πλαίσιο που ορίζει η συνθήκη της Λοζάνης. Απέτηση της Άγκυρας είναι η ελληνική πολιτεία να λάβει μέτρα προς αυτούς στη βάση των οικουμενικών αξιών και σύμφωνα με τα ανθρώπινα και μειονεκτικά δικαιώματα. Επίσης λέει ότι για τη σχολή της Χάλκης δεν είναι ένα διμερές πρόβλημα, αλλά μια καθολική απέτηση και σεβασμός. Α, λέει η Ελλάδα γι' αυτό. Και λέει ότι πρέπει η Τουρκία να σεβαστεί. Και λέει η Άγκυρα γνωρίζει ότι η Ελλάδα τίνει να παρουσιάζει το ζήτημα ως ένα παγκόσμιο ζήτημα θρησκευτικής ελευθερίας ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ τις απόψεις ανωτέρων αξιωματούχων για αυτό το θέμα. Και λέει η ελληνική μειονότητα είναι η υπόθεση της διεθνούς κοινότητας, ενώ η τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης είναι μόνο ιστορικό ζήτημα της Ελλάδας, λέει τις θέσεις. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει τις προσπάθειες να αρνείται την ταυτότητα
Πάλι λέει, και δεν λέει τελικώς τίποτα για την σχολή της Χάλκης. Επαναλαμβάνω, είναι ενδιαφέρουσα, μπορείτε να τη δείτε, να την αναζητήσετε και να τη δείτε. Πάντως κρατήστε αυτά, ότι θα πάμε τα θέματα στη Χάγη πακέτο όλα, δηλαδή αν είναι ελληνικά τα νησιά ή όχι, για παράδειγμα η Παναγιά ή ακόμα και οι Νούσες, δεν ξέρω αν οι Νούσες γράφονται, τα αμφισβητούν, είναι 152 νησιά. Πάμε να δούμε στην Κύπρο. Τι έγινε καταρχάς με την άσκηση. Η άσκηση Ήρης 2024 είναι άσκηση, ήταν άσκηση τελείως την Παρασκευή, ήταν άσκηση της Εθνικής Φρουράς. Συμμετείχε το σύνολο των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς και συμμετείχαν όπως είπαμε στην τελική φάση της ασκήσεως και δύο ελληνικά F-16 τα οποία έκαναν και εικονικές προσβολές. Θα σας διαβάσω μόνον τι λέει η ίδια η Εθνική Φρουρά, γιατί πραγματικά για την άσκηση. Λοιπόν, και θα δούμε και το πλαίσιο που σας είπα ότι εμείς τα έχουμε πει εδώ στην εκπομπή μας αρκετές φορές. Από τις 8 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η διακλαδική τακτική άσκηση μεταστρατευμάτων Ήρης 2024 με τη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού και μέσων της ενεργού δυνάμεως της Εθνικής Φρουράς. Αντικειμενικός σκοπός της άσκησης ήταν η ανάπτυξη μέρους των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των σχηματισμών, διοικήσεων και τακτικών συγκροτημάτων και η υλοποίηση σεναρίων προς ομοιάζουν πραγματικές συνθήκες. Ειδικότερα εξετάστηκαν αντικείμενα που αφορούσαν στην εκτέλεση συνδυασμένων και διακλαδικών επιχειρήσεων για αντιμετώπιση τόσο συμβατικών όσο και ασύμμετρων απειλών. Η άσκηση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, όχι την Παρασκευή, με τη διεξαγωγή της τελικής φάσης στο πεδίο ασκήσεων του Καλού Χωριού, η οποία περιλάμβανε εξέταση σενάριων αμυντικών και επιθετικών επιχειρήσεων. Το σχεδιασμό και εκτέλεση της τελικής φάσης είχε η 24η Ταξιαρχία Πεζικού, άρα επιθετικός χαρακτήρας, με τη συμμετοχή και υποστήριξη προσωπικού και μέσων λοιπόν σχηματισμών και διοικήσεων της Εθνικής Φρουράς. Σημαίνεται ότι τις τελικές φάσεις προηγήθηκαν σε άλλα πεδία ασκήσεων, ασκήσεις μικρότερης κλίμακας από τους λοιπούς σχηματισμούς και διοικήσεις, κατά τις οποίες εξετάστηκαν αντίστοιχα σενάρια, ενώ σε μέρος αυτών συμμετείχε ομάδα εθνοφυλάκων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από τη ΣΑΜΟ. Δεύτερο, κρατήστε το και αυτό μαζί με τα F-16. Σημειώνεται ότι στον τομέα των αεροπορικών επιχειρήσεων αναπτύχθηκε τόσο το σύστημα αεράμυνας από τη διοίκηση αεροπορίας, ενώ στο θαλάσσιο χώρο η διοίκηση ναυτικού υλοποίησε σενάρια αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών από πολεμικά πλοία, επιχειρήσεις θαλάσσιας απαγόρευσης από τις επάκτες στοιχείες και ειδικές επιχειρήσεις από τη μονάδα υποβρυχίων καταστροφών. Εξετάστηκαν επίσης σενάρια εκτέλεσης ειδικών επιχειρήσεων διείσδυσης από αέρος και ρήψης αλεξιπαιδιστών από τμήματα διοίκησης καταδρομών. Να σας τα ξαναπώ αυτό. Εξετάστηκαν επίσης σενάρια εκτέλεσης ειδικών επιχειρήσεων διείσδυσης από αέρος και ρήψης αλεξιπαιδιστών από τμήματα της διοίκησης καταδρομών. Κατά την εκτέλεση τελικής φάσης, πέραν των μονάδων της Εθνικής Φρουράς, συμμετείχε ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας σε αποστολή βομβαρδισμού επίγειων στόχων, εκτελώντας εικονικές προσβολές εντός του πεδίου βολής. Την τελική άσκηση παρακολούθησε μεταξύ άλλων Υπουργός Άμυνας Εθνικής Φρουράς, μέλη κοινοβουλευτικής επιτήρησης, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ιεραρχία τους αντιπροσωπείες τελεχών, εκπρόσωποι κρατικών φορέων και παρατηρητές, ακόλουθοι άμυνας, παρατηρητές και άλλοι εκπρόσωποι φιλίων χωρών. Προσέξτε, η άσκηση είχε αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις. Αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις. Γιατί τη θεωρώ όχι σημαντική, τεράστια σημασία. Έχουμε πει εδώ από αυτήν την εκπομπή ότι ποτέ δεν πάει να βάλετε Έλληνα πρωθυπουργό στην Τουρκία ή πρόεδρο, δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει το Κυπριακό εκτός και αν αλλάξουν οι παράμετροι του Κυπριακού. Δηλαδή τι, όσο η Τουρκία κατέχει και έχει 40.000 στρατό και εμείς είμαστε φοβικοί και κατευναστικοί, η Τουρκία γιατί να υποχωρήσει?
Αυτό ξέρετε. Δεν είναι θέμα, είναι καλοί οι διπλωμάτες. Όχι, δεν μπορεί. Γιατί να υποχωρήσει? Μόνο αν πιεστεί υπό τον φόβο. Ποιος είναι ο φόβος? Θα σας πω τώρα. Το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή αρκετές φορές και όχι μόνο την εκπομπή, το έχουμε πει και με άλλους τρόπους όπου πρέπει. Πρέπει η Κύπρος να κάνει κάθε χρόνο μία άσκηση επιθετικού χαρακτήρα, τα είδαμε τα στοιχεία τώρα, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, τα είδαμε, το είδαμε και αυτό, και να καλούνται και οι ξένοι, γιατί οι ξένοι όταν έρχονται δεν είναι όλοι φίλοι, έρχονται και άλλοι να δουν, σου λέει τι κάνουν αυτοί, ρε, για να δούμε. Εάν λοιπόν δουν οι ξένοι, εάν καταρχάς κλείσουμε τις τρύπες που υπάρχουν στην εθνική άμυνα της Ελλάδας και της Κύπρου, σε όλες τις χώρες υπάρχουν και σε εμάς υπάρχουν. Αν κλείσουμε λοιπόν τις τρύπες και ενισχυθούμε, και αυτή η άσκηση όντως δείξει ότι μπορεί η εθνική φρουρά με την βοήθεια της Ελλάδας να πετάξει τους Τούρκους στη θάλασσα, και αν αυτό, μία άσκηση, δύο άσκηση, τα παίρνει τα μηνύματα η Τουρκία και η Τουρκία διαπιστώσει και αυτή ότι εσύ εκεί είναι νησί, αυτοί έχουν βάθος, εμείς δεν έχουμε. Έχουν βλήματα, εξωσέτια παράδειγμα, που μπορούν να κόψουν το νησί, να μην μπορούν να προσεγγίσουν με κανένα καράβι. Επιφανίας, επιφανίας, έτσι. Το πολεμικό ναυτικό της Κύπρου τους έχει, τους πλέον εξελιγμένους. Έχουν επίσης και την ελληνική πολεμική αεροπορία τώρα με τα Ραφάλ που μπορούν να μας κουφάνουν. Πρέπει μήπως τελικά, α, και αυτό φυσικά αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται και σε επίπεδο πολιτικής. Εκεί που τώρα παρακαλάμε, να λέμε δεν θέλεις, εντάξει επιφυλασσόμεθα, και αφήνεις να εννοηθεί. Μόνον τότε ο Τούρκος, για να μην απολέσει το μείζον, θα καθίσει και θα δώσει το έλασον, τέλος πάντων μία νόμιμη, δίκαιη, βιώσιμη λύση στην Κύπρο, που θα εξασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών χωρίς ρατσιστικά χαρακτηριστικά και διζωνικότητες και αυτές τις ανοησίες. Λοιπόν, ως εκπομπή και ως πρόσωπο νιώθουμε πραγματικά, εγώ δεν λέω ότι είναι, μας άκουσαν εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει διότι ταυτίζονται οι απόψεις μας που τις έχουμε δηλώσει δημοσίως και όχι μόνο από την εκπομπή με αυτά που συμβαίνουν στο πεδίο. Μπράβο σε όσους τα αποφάσισαν και πιστεύω ότι για την συμμετοχή ειδικά και της Εθνοφρουράς, της Εθνοφρουράς της Ελλαδικής, αλλά και των δύο ελλαδικών F-16, μπορεί να άναψαν και από εκτός Ελλάδας πράσινο φως για να γίνουν. Λοιπόν, αυτά. Έγινε και η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος, η ΜΕΔ9, στην Κύπρο. Συμμετείχαν ο Χριστοδουλίδης φυσικά, ο Μητσοτάκης, η Μελώνη, ο Πέτρος Άντζες ο Ισπανός, ο Μακρόν, ο Μοντενέγκρο ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός και της Κροατίας ο Πλένκοβιτς, της Μάλτας ο Αμπέλα και ο Σλοβένος Γκολόμπ. Επίσης παρόν ήταν και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο βασιλιάς ειδικός προσκεκλημένος χώρα, ο βασιλιάς της Ιορδανίας ο Αμπτάλα. Είναι σημαντική για την Κύπρο, αναβαθμίζεται έτσι η Κύπρος. Πονάνε οι Τούρκοι, υπόψη ότι ο Τατάρ, επειδή θορυβήθηκαν στα κατεχόμενα από την άσκηση, έκανε δήλωση, λέει, τα δικά μας F-16 της Τουρκίας έρχονται σε 5 λεφτά από τα Άδανα. Αν φτάσουν ποτέ. Γιατί έχει και ισχυρή αντιεροπορική άμυνα η Κύπρος, αν ήταν η S-300 εκεί δεν θα έφταναν ποτέ, έτσι. Αλλά θα υπάρχει και ελληνική πολεμική αεροπορία. Και τα ραφάλια, ξέρετε, βαράνε μακριά. Προτού τα δουν οι Τούρκοι. Άρα να αλλάξει η παραμετροποίηση του Κυπριακού. Τώρα είχαν ένα κοινό ανακοινωθέν οι 9 που μίλησαν ότι πρέπει ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και κάτι τέτοια. Δεν πιστεύω ότι δικαιούνται να πανηγυρίζουν στην Αθήνα και στη Λευκοσία με το κοινό ανακοινωθέν, διότι δεν μιλάει για αποχώρηση του τουρκικού στρατού. Ίσα ίσα λέει να αποφευθούν οι στρατιωτικές ενέργειες στην πράσινη γραμμή. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Μήπως έτσι σημαίνει έως χοντρό νομιμοποίηση της παρουσίας των τουρκικών στρατευμάτων? Ποια στρατεύματα? Τα νόμιμα από τη μια πλευρά και τα παράνομα από την άλλη? Έξεργος ημέρα και ο Στάθιον εντάμαν με τον εγγονόνατ εδέβαν στο καφενείον διχωρεί.
Ο Χάμπον ο καβετσής αμάν έτρεξε να καλωσορίζεσαι. Ω, καλώς το Στάθιον το Ιωσμάν με το παλικάρ τεγκόνιτ. Δω θα μπίνετε να φέρω σας. Καλώς έβρασας, Χάμπο. Για τενέ μπίσον έναν καϊδέν χωρίς εκέρ. Για το έχω ζάχαρον. Επεκεί, εκλώστην και ρωτά τον εγγονόνατ. Πουλόπομ, εσύ ντο θα πίντς. Εμέν πίσον έναν φρέντο καπουτσίνο. Σύρω να πάν και κανέλαν, κι άλλο έμνοστο να είνετε. Εκλώστεν ο Στάθιον και πειράστην γόνατ. Όλαν, για μη σε την γεσοχωρίον εσουν φρέντων καπουτσίνων. Α τότε ο Χάμπον ο καβετσής ετσάιξεν ο λίγο χωλιασμένος. Ναι πρε, πως και έχουμε φρέντο. Και φρέντο έχουμε και καπουτσίνο πα έχουμε. Και ήμπιος θέλα δε βάζ και να νίονταν το μάτιατ και να είναι άνθρωπος. Ποντιακή γνώμη πα έχουμε. Καταρχάς η Τουρκία αποφάσισε οι πιστωτικές κάρτες, όποιος κάνει συναλλαγή, οποιαδήποτε συναλλαγή, ψωμί να πάρεις με την πιστωτική κάρτα, κάτι θα πηγαίνει στο ταμείο της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας. Αυτά να τα ακούνε κάποιοι, και δεν εννοώ μόνο οι ηθήνοντες, τα ακούν και οι πολίτες. Γιατί δεν απαιτούμε να γίνει ταμείο εθνικής άμυνας, θα πεις ποιος να πει να εμπιστευτεί στη διαχείρισή τους. Εντάξει, στην Τουρκία υπάρχει διαφθορά, μην νομίζετε. Τα περισσότερα λεφτά Ερντογάν τα δίνει σε οικογενειακή επιχείρηση. Αλλά στο τέλος έχουν και κάτι αυτοί, δικό τους. Τώρα, σημαντική εξέλιξη είναι οι πληροφορίες από το Βερολίνο που λένε και από την Άγκυρα που λένε ότι είναι κοντά στα να τα βρουν Ερντογάν με Σόλτς για να πάρει η Τουρκία τα Eurofighter. Ξέρετε τι χρησιμοποιούν ως όπλο οι Τούρκοι, το μεταναστευτικό. Που εκεί έχουμε και εμείς τεράστιες ευθύνες. Τώρα μην το ξαναλέω και κάποιοι στεναχωριούνται. Εμείς ανοίξαμε την πόρτα το 2015. Αυτά μπορώ να σας τα αποδείξω με ντοκουμέντα. Με ντοκουμέντα. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε τι έκανε η Τουρκία. Πέραν το αυτών που περνούν από την Ελλάδα, έκανε ένα κόλπο ο Σοϊλού ο προηγούμενος, είχε κάνει ολόκληρη φάμπρικα. Φάμπρικα εννοώ εκτός από πολιτικούς στόχους εξυπηρετούσε και προσωπικούς δικούς του, ιδιωτελείς, έστελνε στη Βοσνία κυρίως, χωρίς βίζα, Κούρδους, για να, να φύγουν όσο περισσότεροι Κούρδοι από την Τουρκία, για να λύσουν έτσι το κουρδικό. Καλά, Τούρκο μυαλά, αν και ο Σοϊλού είναι ελληνικής καταγωγής, εξισλαμισμένος από τον Πόντο, αλλά εν πάση περιπτώσει, κόλλησε. Πολιτικό είναι το θέμα. Τους έστελνε εκεί και από εκεί βρισκόταν στη Γερμανία. Και η Γερμανία είχε βρεθεί με δεκάδες χιλιάδες Τούρκους πολίτες να ζητούν άσυλο χωρίς να δικαιούνται. Αλλά επειδή υπάρχουν και εκεί τα κυκλώματα, δεν μπορεί να τους διώξει. Και τι έχει βάλει τώρα στο. Επειδή θέλει να λύσει, πιέζεται από την εναλλακτική για τη Γερμανία ο Σόλτς. Λέει, θα δέχεσαι 500 την ημέρα Τούρκους πολίτες που δεν δικαιούνται άσυλο, που είναι παράνομα στη Γερμανία, και εγώ θα σου δώσω ανταλλακτικά και άλλα εξαρτήματα για τα υποβρύχια και για τις φρεγάτες που κάνεις γερμανικά αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ και 100 αντιεροπορικά και αντιπυραυλικά βλήματα ή όπλα και θα σου δώσω και παίζεται τώρα να πάρει και τα Eurofighter. Η Ελλάδα
θα έχει να αντιμετωπίσει, θα μου πείτε τώρα δεν αντιμετωπίζει αυτά που δίνει η Αμερική. Τα ίδια είναι. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον η Γερμανία κατέστρεψε την Ελλάδα και μας χρωστάει και κανένα 3 εκατομμύρια, όπως λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα, λόγω των καταστροφών και των αποζημιώσεων. Τώρα, τι να πούμε. Πήγε ο Ερντογάν στην Αλβανία και στη Σερβία. Στην Αλβανία, καλά, οι Αλβανοί δεν δέχονται ότι τους είχαν σκλαβωμένους οι Τούρκοι. Και τώρα τι ακολουθούν, πολιτική σφάξιμη, πασάμουν αγιά σου. Θα μου πεις, εμείς δεν τα ακολουθούμε. Στους Αλβανούς θα τα λέμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγγενίασε το μεγαλύτερο Ισλαμικό τέμενο των Βαλκανίων, υπέγραψε 4 συμφωνίες, θα τους δώσει δωρεάν μη επανδρομένα αεροσκάφη με περιπλανόμενα πυρομαχικά, έτσι. Δεν είπε για ποιον αριθμό. Και είπε η Αλβανία θα είναι άτρωτη με τη βοήθεια της. Το ίδιο έχει κάνει με το Κωσυφοπαίδιο και με τα Σκόπια. Αυτό λέγεται και γεωπολιτική και στρατιωτική περικύκλωση της Ελλάδας από την Τουρκία. Κατά τα άλλα, μας λέει ο... Συγγνώμη, ο Γεραπετρίτης ότι είμαστε ισχυροί. Τέτοια ισχύλια δεν είχαμε ποτέ. Όταν κάθεσαι και βλέπεις την προέλαση του νεοοθωμανισμού στα Βαλκάνια, θα μου πεις μόνο στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα, ο ίδιος την άνοιξε την πόρτα, παραμύθια για να ακούνε οι οπαδοί. Τεράστιο πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά τη Σερβία. Καλά, η Σερβία δεν βλέπει την πολιτική της Τουρκίας στο Κωσυφοπαίδιο. Υπέγραψε 11 συμφωνίες ο Βούτσης με την Τουρκία. Δεν βλέπει την πολιτική της Τουρκίας στο Κωσυφοπαίδιο. Δεν την νοιάζει. Δεν μπορώ να καταλάβω καλά. Δεν μπορώ να κατηγορήσω καμία χώρα, διότι τέτοια λάθη κάνουμε και εμείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, δύο μικρά θεματάκια ακόμα για την Τουρκία. Υπάρχουν κυρίως αντιπολιτευόμενοι στην Τουρκία, αναδεικνύουν το θέμα της ανάθεσης ζητημάτων που σχετίζονται με την ψηφιακή ασφάλεια των υπηρεσιών και υπουργείων του τουρκικού κράτους, μεταξύ αυτών και του Υπουργείου Άμυνας και των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, σε Ισραηλινές εταιρείες. Και λέει, πώς θα πολεμήσουμε όταν έχουμε παραδώσει την καρδιά μας, που είναι τα ψηφιακά συστήματα, σε Ισραηλινές εταιρείες. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχω αναθέσει στον Χρήστο Κωνσταντινίδη στο geopolitiko.gr να το παρακολουθείτε, να κάνουν έρευνα με τα άλλα παιδιά και να μας παρουσιάζουν ένα όλο το θέμα αυτό, να μας το παρουσιάσουν και επιστημονικά, πως η Τουρκία είναι εχμάλωτη σε Ισραηλινές εταιρείες ψηφιακής ασφάλειας και τέτοια. Και το τελευταίο, έχει θησαυρούς να διαβάσετε σε άρθρα Τούρκων αρτογράφων. Ο Σεδάτ Εργίν στη Χουριέτ λέει ότι απασχολεί σε ανώτατο επίπεδο την Τουρκία και όχι μόνο σε δηλώσεις πολιτικών, σημαίνει κράτος, ένοπλες δυνάμεις, Συμβουλή Εθνικής Ασφάλειας, μέχρι μίλησε και για το κόκκινο βιβλίο που είναι το μυστικό σύνταγμα της Τουρκίας, που εκεί υπάρχει, καθορίζεται η απειλή, καθορίζονται οι απειλές, οι προτεραιότητες, και μιλάει ότι τώρα το Ισραήλ που θέλει τη γη της Επαγγελίας, τα υπεσχημένα εδάφη από την ακτή από το ρού του Εφράτη μέχρι το ρού του Νείλου, ότι πλέον βάζει και την Τουρκία μέσα και απασχολεί την Τουρκία σε ανώτατο επίπεδο. Και επειδή θεωρούν τους Κούρδους ως δούριο ύπο του Ισραήλ, συνεχίζουν να βομβαρδίζουν και σήμερα τους Κούρδους του YPG στη Σέπχα, που είναι, η Σέπχα είναι κομμάτι του καντονιού του Αφρίν, η Σέπχα είναι ελεύθερη και φιλοξενεί 300.000 πρόσφυγες από το Αφρίν, και είδε ότι κοπανάνε εκεί οι Τούρκοι τους Κούρδους. Καταρχάς, είναι νομίζω και σήμερα η γιορτή του Γιόμ Κιπούρ, από τις ιερότερες ημέρες του Ισραήλ, και ακριβώς για να δείξουν, έκανα μια πολιτική πράξη ότι εμείς είμαστε εδώ και δεν σας αναγνωρίζουμε, η Χεσμπολάχ εκτόξευσε 320 ρουκέτες και βλήματα, κυρίως στο Βόρειο Ισραήλ, την ημέρα του Γιόμ Κιπούρ για συμβολικούς λόγους. Κατά τα άλλα, την Πέμπτη το βράδυ, Υπουργικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ, ολοκλήρωσε
το σχέδιο επίθεσης στο Ιράν και μετά από αυτό είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Γιοάβ Γκάλαντ με τον Όστιν και εκεί καθόρισαν τι θα χτυπήσουν. Με βάση το NBC, δηλαδή σήμερα οι ΗΠΑ γνωρίζουν το σχέδιο που θα, και τους στόχους που θα χτυπήσουν. Πάντα επαναλαμβάνουμε με βάση το NBC το αμερικανικό. Και λέει ότι θα είναι οριοθετημένο το κτύπημα του Ισραήλ και θα περιλαμβάνει στρατιωτικούς στόχους και ενεργειακούς στόχους, όχι πυρηνικά. Αυτά σας τα αναφέρω με επιφύλαξη, δεν είμαι εκεί, δεν τα είδα. Ότι, το οποίο στηρίζεται το NBC σε Αμερικανό αξιωματούχο. Δεν τα έβγαλε από το κεφάλι του. Κατά τα άλλα, είχαμε βομβαρδισμούς και στην Λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα προχθές είχε 3 νεκρούς στρατιώτες, νομίζω στην πόλη της Γάζας κάπου εκεί, στη Βόρεια Γάζα. Και είχαμε και οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ζήτησαν από 22 χωριά να εκενωθούν στο νότιο Λίβανο. Χθες Παρασκευή είχαμε 60 νεκρούς στο Λίβανο από πλήγματα των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Βρέθηκε το λείψανο του Αμπάς Νίλ Φορουσάν, του στρατηγού που ήταν δίπλα στον Ασράλα και χτυπήθηκαν την ίδια στιγμή, βρέθηκε χθες. 2 ντρόνς πέρασαν και χτύπησαν λίγο στο κεντρικό Ισραήλ, μάλλον δεν μπόρεσαν να τα αναχαιτήσουν. Μία ρουκέτα της Χαμάς χτύπησε οίκο ευγυρίας στο Ισραήλ και επίσης είχε πλήγματα και στην Χάιφα. Τώρα, όσον αφορά το Ιράν, υπάρχουν πληροφορίες που είναι συγκεκριμένες σε σχέση με τον Ισμαήλ Κάνι, τον διοικητή των δυνάμεων Κουτς. Οι δυνάμεις Κουτς είναι οι δυνάμεις που αναλαμβάνουν αποστολές στο εξωτερικό, δηλαδή αυτές είναι οι δυνάμεις αναρθοδόξου πολέμου, ας πούμε, αναλαμβάνουν αποστολές στο εξωτερικό, στη Συρία, στο Λίβανο, στην Ιεμένη, και τα στελέχη, οι διοικητές του Σαλ Κουτς, οι αξιωματούχοι οι μεγάλοι, είναι αυτοί που είναι και σύμβουλοι στη Χεζμπολάχ, στη Χαμάς ή στους Χούθη, στην Ισλαμική αντίσταση, του, όπως ονομάζεται, του Ιράκ. Αυτός ήταν ο διοικητής όλων των δυνάμεων και βρέθηκε το, όπως είπαμε, το λείψανό του. Και το λείψανο δεν είναι μόνο για τους Αγίους. Λείψανα είχα κάποια στιγμή πάλι στον Πόντο, στη Λιβερά, ζούσε ένας άνθρωπος τώρα, έζησε 110 τόσο χρονών, έζησε μαζί με τους Έλληνες, λένε ότι ήταν Έλληνας και ασπάστηκε το Ισλάμ, και ο οποίος αυτός μου είπε τη λέξη λείψανο για ένα νεκρό, λέει, το λείψανο νατ επέραν και πήγαν εκεί, τέλος πάντων. Άρα το λείψανο το χρησιμοποιούσαμε και για ανθρώπους που δεν είναι Άγιοι. Έχουμε ένα θέμα στην Τεχεράνη με τον Κανή, αυτόν της Αλ Κουτς, της Κουτς. Αυτός λοιπόν, υπάρχει μία πληροφορία, είδαμε αρκετά δημοσιεύματα που λέει ότι τον συνέλαβαν και είναι υπό ανάκριση για συνεργασία με το Ισραήλ. Υπάρχουν δημοσιεύματα από το Ιράν που το διαψεύδουν. Λέει ότι αυτά είναι διαρροές του Ισραήλ γιατί θέλουν να δημιουργήσουν, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η ιστορία με την σίγουρη είναι, σίγουρο είναι ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ έχουν από κάπου πληροφορίες. Από πώς τους βρίσκουν όλους και τους χτυπάνε. Δεν είναι Ισραηλινοί πράκτορες, εννοώ Ισραηλινοί πολίτες του Ισραήλ αυτοί που παίρνουν τις πληροφορίες, από κάπου τις παίρνουν. Αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για ένα σύνολο, είτε πρόκειται για τη Χεζμπολάχ, είτε για ένα κράτος, για το Ιράν, γιατί ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο προδότης. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα, πιστεύω. Λοιπόν, αυτά έχουμε, περιμένουμε τώρα, αφού εγκρίθηκε και από τους Αμερικανούς, ή τέλος πάντων τους δόθηκε, τους γνωστοποιήθηκε το σχέδιο, περιμένουμε από μέρα σε μέρα να δούμε την επίθεση του Ισραήλ και ποια θα είναι η απάντηση του Ιράν.
Όντως είναι τεράστιο το ενδιαφέρον στις 7 πολιτείες. Έχουμε νέα δημοσκόπηση που δείχνει ότι πραγματικά θα εξελιχθούν σε θρίλερ. Τα έχουμε πει εδώ πέρα φυσικά, σε θρίλερ οι εκλογές στις ΗΠΑ. Προσέξτε τι γίνεται στις 7 κρίσιμες πολιτείες. Η Κάμαλα Χάρις προηγείται με 2% στην Αριζόνα, τη Τζόρτζια και το Μίσιγκαν, που είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Ο Τραμπ προηγείται με 6% στην Νεβάδα και με 1% στην Πενσιλβάνια. Το 6% είναι περίπου αδύνατο να αλλάξει, το 1% στην Πενσιλβάνια είναι και αυτό στατιστικό λάθος. Και στη Βόρεια Καρολίνα και στις Γουισκόνσιν ισοπαλία. Αντιλαμβάνεστε, από εδώ θα βγει ο πρόεδρος. Γι' αυτό σας είπα προχθές, κανείς δεν ξέρει, οι στοιχηματικές δίνουν 48-52 ποσοστά την εκλογή Τραμπ, οι στοιχηματικές. Από εκεί και μετά όμως πιστεύω ότι κανείς δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να πει, μα κανείς, ποιος θα είναι πρόεδρος. Παίζει τώρα. Η Χάρις τι είπε. Εγώ λέει, μόλις εκλεγώ θα κάνω μια επιτροπή διακομματική συμβούλων για να με συμβουλεύει για όλα τα θέματα. Ωραία ιδέα, έτσι, άσχετα τώρα ποιος τη λέει και γιατί τη λέει, είναι ωραία ιδέα. Επίσης, ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, σύμβουλος του Τραμπ τώρα, είπε ότι ο Τραμπ θα δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνοαμερικανική κοινότητα, άρα ρίχνει προς τα εκεί τα δίχτυα του. Είχαμε σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ προηγείται της Κάμαλα Χάρις στο ερώτημα ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα έναν πόλεμο, ο Τραμπ ή η Κάμαλα Χάρις, προηγείται ο Τραμπ. Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία αλλά και ΗΠΑ ζητούν από το Ισραήλ να σταματήσει να χτυπάει οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στο Λίβανο. Έχαμε πει εδώ ότι αυτή η επιχείρηση στο Κούρσκ, σε αυτή την εκπομπή, δεν έχει νόημα. Δηλαδή μπορεί να πέτυχε μία τακτική νίκη η Ουκρανία, τους έπιασε τον ύπνο τους Ρώσους, αλλά δεν υπάρχει, εντάξει το πήρες, τι θα το κάνεις και πόσο θα το κρατήσεις και τι πέτυχες. Δεν πέτυχε το στόχο που λέγανε ότι επιτέθηκε για να υποχρεωθεί η Ρωσία να μεταφέρει στρατεύματα από τα μέτωπα, ώστε να πάρει μια ανάσα οι δυνάμεις της Ουκρανίας που αμήνονταν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν το έκανε αυτό όμως και τώρα βλέπουμε ότι ενώ είχε καταλάβει μια περιοχή 1.200 τετραγωνικών χιλιόμετρων, τώρα έπεσε στα 600, έτσι. Και κάτσε να δούμε. Έπεσε στα 600 και φαίνεται οι τεράστιες απώλειες και φαίνεται ότι θα τα χάσει όλα τα εδάφη. Ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή δηλαδή, στα άλλα μέτωπα, είπαμε μετά την πτώση του Βουγλεντάρ, υπάρχουν τρεις πόλεις. Κλειδιά, άμα δείτε το χάρτη και να μην είστε στρατιωτικοί θα καταλάβετε. Δείτε ποιοι οδικοί άξονες, ποιοι σιδηροδρομικοί άξονες περνούν και διαβάστε σε κάθε περιοχή τι υπάρχει. Για παράδειγμα στο Ποκρόβσκ υπάρχουν τεράστια αποθέματα λιγνίτη με τα οποία αποθέματα αυτά είναι σε λειτουργία, κρατιούνται σε λειτουργία η χαλιβουργία της Ουκρανίας, χωρίς την οποία η Ουκρανία οικονομικά θα σβήσει. Τώρα λοιπόν, αν πέσει το Ποκρόβσκ, εκτός από οι επιχειρησιακοί λόγοι που έρχεται σε δύσκολη θέση η Ουκρανία για επιχειρησιακούς λόγους, είναι και οι οικονομικοί λόγοι. Άρα έχουμε τρεις. Είναι το Τσάσιβιάρ, το οποίο πηγαίνει για Σλαβιάνσκ, είναι σε πόλη κλειδί για το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ, εκεί είναι όλη η ιστορία. Αν πέσουν αυτά τελείωσε ο πόλεμος, αν πέσουν αυτά τελείωσε ο πόλεμος. Μετά είναι το Ποκρόβσκ όπως είπαμε και πιο κάτω είναι το Τορέτσκ. Το Τορέτσκ νομίζω ότι ήδη το πήραν, βλέπω διαφορετικούς χάρτες, το πήραν, μένουν τα δύο μέτωπα. Και τι συμβαίνει, όταν αν πάρουν και το Τορέτσκ, τότε θα μεταφέρουν δυνάμεις
και θα είναι σε ακόμα δυσχερέστερη θέση οι ουκρανικές δυνάμεις και στο Ποκρόβσκ και στο Τσασιβιάρ. Το Τσασιβιάρ βλέπω ότι υπάρχει μια στασιμότητα, σου λέει άστο τώρα, πιο μετά. Και είδα και στο Σλοβιάνσκ πάνω, έχουν κάποια κέρδη εδαφικά οι Ρώσοι. Τώρα, οι δύο δορυφόροι Ιρανικοί έχουν μεταφερθεί εντοπισμού στρατιωτικών στόχων, παρακαλώ. Μεταφέρονται στη Ρωσία για να εκτεξευτούν από βάση εκτόξευσης στη Ρωσία. Και επίσης η Ρωσία φέρεται να έχει παραχωρήσει, τα έχουμε πει ξανά εδώ, S-400 και Σουχόι 35 στο Ιράν, που πιστεύω ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο αυτά να τα χειριστούν οι Ρώσοι. Τους S-400 ίσως, τα Σουχόι 35 πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Τώρα, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε προχθές ότι έπληξε δύο εκτοξευτήρες από Patriot που είχαν δοθεί στην Ουκρανία. Η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας μιλάει για πλήγμα σε δύο εκτοξευτήρες Patriot. Από την πλευρά του, οι Ουκρανοί λένε ναι, λέει, υπήρχε ένα πλήγμα, αλλά συνεχίζουν να λειτουργούν. Ο Πούτιν πήγε στο Τουρκμενιστάν, μια χώρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ίσως η πιο κλειστή χώρα από όλες τις χώρες πριν Σοβιετικής Ένωσης, και εκεί θα είχε συνομιλίες και με τον πρόεδρο του Ιράν, ο οποίος βρισκόταν και αυτός στην πρωτεύουσα Ασκαμπάτ, νομίζω, ναι, στην Ασκαμπάτ του Τουρκμενιστάν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε σε γενικές γραμμές. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και να δείξουμε το ενδιαφέρον μας για τους ανθρώπους στη Φουρνάη Βρετανίας, αυτούς τους δύο υπέροχους ανθρώπους, τους αγγέλους του πραγματικού κόσμου, την δασκάλα και τον ιερέα, δεν τους γνωρίζω τους ανθρώπους, που πήρα πρωτοβουλία, μια ηρωική, με συμβολή στην Ελληνική Επανάσταση και στους Εθνικούς Αγώνες, στα Φουρνάη Βρετανίας, που από πόσες χιλιάδες έμεναν 200-150 άνθρωποι, να εγκατασταθούν στα φουρνά οικογένειες πολυτέκνων, να ξαναπάρει ζωή ο τόπος. Ας σας πω κάτι, πιστεύω στους πολλούς. Αν υπάρχει κανένας Αμερικανός, ένας βρέθηκε και ένας άλλος μου είπε θα δώσει 500 ευρώ όταν έρθει στην Ελλάδα. Αν είναι κάποιος πολύ πλούσιος, να δώσει εκατομμύρια να τα δώσει και να έρθει ο ίδιος να δει με τα μάτια του ποιοι θα τα διαχειριστούν και να τα δώσει. Τώρα, να σας πω γιατί πιστεύω στους πολλούς. Ο Μητροπολίτης Σιατίστης και Συσανίου και Σιατίστης, αυτός που αποδήμησε, δεν θυμάμαι τώρα και το όνομά του, είχε πάρει και αυτός με πρωτοβουλία και έλεγε αυτό το Σαββατοκύριακο όλες οι εκκλησίες, δώστε στις εκκλησίες των οβολών σας και με αυτούς θα εγκαταστήσουμε μια πολιτεία, μια οικογένεια στο τάδε χωριό, στην Πλατανιά Βοΐου νομίζω, και σας πληροφορεί στη Μολόχα Βοΐου. Σας πληροφορώ λοιπόν, σε μια Κυριακή μαζεύτηκαν 20.000 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι, οι πολλοί άνθρωποι, μάζεψαν αυτό το τεράστιο ποσό. Τι χρειάζεται? Πρωτοβουλία και εμπιστοσύνη, να εμπνέει εμπιστοσύνη αυτός που ζητάει να γίνει μια τέτοια ενέργεια. Αυτό που συμβαίνει στη Φορνά λοιπόν και όπου αλλού, να το στηρίξουμε όπως μπορούμε ο καθένας μας. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλ. Thank you.
Thank you.